Καλησπέρα και από εμένα. Είμαι ο Χρήστος Πολυδόρου. Είμαι Senior Solution Architect στην UniSystems, κυρίως γύρω από Infrastructure Solutions. Και σήμερα ήρθα εδώ, να ευχαριστήσω τους AzureHeads για την πρόσκληση. Ήρθα εδώ για να μοιραστώ μαζί σας ένα serverless app, ας το πούμε, το οποίο κληθήκαμε να δημιουργήσουμε για να καλύψουμε μια ανάγκη σχετικά με RBLs. Ήμασταν υπεύθυνοι για τη συντήρηση ενός πολύ μεγάλου πληροφοριακού συστήματος email, Microsoft Exchange, πάρα πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες mailboxes. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν έχεις τόσους χρήστες και εξερχόμενη αλληλογραφία, συνήθως κάτι φεύγει, μπορεί να βγει σε κάποιο RBL. Τι είναι όμως το RBL? Χρήστο, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο να σε διακόψω. Yeah. Αν θες κάνει minimize το παραθυράκι το μικρό κάτω. Μπράβο. Sorry. Ευχαριστώ, συνέχιση. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι ένα RBL? Ένα RBL είναι μια λίστα που περιέχει IPs ή domain names, οι owner των οποίων δεν κάνουν κάτι για να σταματήσουν το spam. Συνήθως έχουμε server IPs από ISPs, ή άλλους οργανισμούς, τους οποίους έχουν γίνει hijack ή κάπως δεν ελέγχουν τα μηνύματά τους σωστά και χρήστες μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Τα RBLs είναι DNS στην ουσία, είναι DNS ζώνες. Όταν κάποιο host είναι listed, στην ουσία σε μία ζώνη την οποία είναι υπό τη διαχείριση του οργανισμού που έχει το RBL, δημιουργείται ένα record και όποιος κάνει NS lookup για αυτό το record και πάρει απάντηση, πάει να πει ότι το host αυτό είναι στην λίστα. Αν δεν πάρει απάντηση non-existent domain, πάει να πει ότι όλα είναι καλά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν είμαστε listed. Αυτό είναι ένα τυπικό response από ένα RBL. Εδώ έχω κάνει ένα NS lookup το domain dbltest.com με τη λίστα dbl.spamhouse.org. Spamhouse είναι ένας οργανισμός που έχει από τις μεγαλύτερες λίστες και domain και IP. Οπότε βλέπετε ότι το host αυτό είναι listed και μάλιστα η διεύθυνση που γυρίζει είναι 127.012. Συνήθως οι λίστες γυρνάνε διευθύνσεις της μορφής 127 και τα τελευταία νούμερα παίζουν κάποιο ρόλο ή λένε γιατί είναι listed ή σε ποια από τις υπολίστες είναι listed, αλλά δεν μας τόσο νοιάζει αυτό. Εμείς θέλαμε να μάθουμε αν είμαστε listed και αν έχουμε κάποιο impact από κάποιο RBL. Τώρα, τι impact μπορείς να έχεις? Ανάλογα με το πώς έχει ρυθμίσει κάποιος στο mail server του και ποια RBL κοιτάζει, μπορείς να έχεις μικρό ή μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, μπορεί απλά ερχόμενο το μήνυμα και κοιτώντας στο mail server ότι είναι listed ο απέναντι αυτός που το στέλνει, μπορεί απλά να κάνει tag, μπορεί να το βάλει σε μια καραντίνα ή αν είναι και πολύ πιο σοβαρό, να το κάνει drop και να μην ειδοποιήσει κανέναν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, καλό είναι να μην είσαι σε RBLs. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα της διαδικασίας που ακολουθούν οι MTAs που ασχολούνται με το anti-spam, αυτοί που είναι εξωτερικά ως προς το ίντερνετ. Όταν ένα μήνυμα έρχεται από το ίντερνετ από εδώ, περνάει κάποια κριτήρια, ας πούμε, κάνω whitelist κάποιο domain ή κάνω block κάποιο domain. Αν περάσω από εδώ, περνάω σε RBL και DNSBL checks. Να δούμε δηλαδή αν το domain και ο server είναι κάπου listed και συμβαίνει κάτι. Μετά ακολουθούμε κάποια settings που μπορεί να είναι για κάποιο χρήστη, για κάποιο group. Και το μήνυμα ή καταλήγει στο inbox. Αν είναι λιγότερο ύποπτο, μπορεί να καταλήξει στο spam folder μας με ένα ACL spam score level, δηλαδή πιο υψηλό, ή μπορεί να το βάλουμε καραντίνα ή ακόμα και να το διαγράψουμε. Συνήθως δεν διαγράφουμε μηνύματα γιατί πάντα υπάρχουν τα false positives και όλα καταλήγουν σε κάποιες καραντίνες με κάποιες μέρες time to live. Τώρα, ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε πώς θα μάθουμε αν έχουμε πρόβλημα ή όχι. Να δούμε πώς θα το τρέξουμε αυτό και τι θα χρησιμοποιήσουμε. Επειδή εδώ θέλουμε να κάνουμε monitor κάτι το οποίο είναι στον έξω κόσμο, η ιδανική λύση είναι το serverless, όπου, όπως είπε και ο Πάρης, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να βάλουμε ένα κομμάτι κώδικα κάπου να τρέχει, να μας ενημερώνει και δεν θέλουμε να ασχολούμαστε ούτε με τον server που είναι από κάτω,
ούτε με το platform, ούτε με τίποτα άλλο. Οπότε τα Azure Functions είναι η ιδανική λύση για κάποιον που έχει μια επαφή με κώδικα. Υπάρχουν και άλλα φυσικά, άλλα serverless offerings στο Azure, Kubernetes, οι App Services, αλλά εμείς θέλαμε κάτι πολύ πιο στοχευμένο που να μην χρειαστεί τόσο development, οπότε προχωρήσαμε με το Azure Functions. Πολύ περιεχόμενο ίδιο με το πάρει, αλλά τι να κάνουμε. Οπότε triggers έχουμε αυτά που βλέπετε στα αριστερά, κυρίως storage accounts και grids και service buses. Ο κώδικας τώρα τελευταία έχουν προσθεθεί πάρα πολλές επιλογές. Κυρίως εμένα μου άρεσε το PowerShell που είδα τώρα τελευταία. Και φυσικά έχουμε και application environments και Windows και Linux και μπορούμε να φέρουμε και ένα δικό μας custom container που να τρέχει το service αν θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη έκδοση κάποιο framework, .NET ή PHP ή οτιδήποτε άλλο έχει μέσα αυτό και να μην επαναπαυόμαστε στο Azure να ελέγχει την έκδοση που τρέχει από πίσω. Ωραία. Να το δέσουμε τώρα όλο μαζί. Τι θέλουμε. Θέλουμε αυτό που θα φτιάξουμε να συνδεθεί με το monitoring solution που έχουμε. Άρα θέλουμε το σύστημά μας το οποίο κάνει monitor κάποιους servers, κάποια storage, οτιδήποτε άλλο αυτό και το οποίο βλέπει και ο κόσμος που κάνει operations, να μπορέσει με έναν εύκολο τρόπο να βρει αυτό το solution που έχουμε με Azure Functions, με ένα HTTP request. Το HTTP request αυτό θα τριγκάρει το function θα κάνει μια δουλειά και θα γυρίσει ένα αποτέλεσμα πίσω. Το function όμως είναι το compute κομμάτι της λύσης. Χρειαζόμαστε και ένα storage κομμάτι για να αποθηκεύουμε το configuration. Εδώ έχουμε επιλέξει το Azure Table Storage, καθώς είναι μια μορφή βάσης δεδομένων, έχει πίνακες οι οποίοι βολεύουν πολύ στο συγκεκριμένο. Και το response που δίνουμε πίσω είναι ένα JSON object με το status του server σε κάθε λίστα. Θα τα δούμε όμως αυτά πιο κάτω σε παράδειγμα. Αυτό είναι το μοντέλο. Έτσι είναι τα requests. Έχω βάλει και το PowerShell γιατί θα δείξω ένα module που έχω γράψει ώστε να γίνεται διαχείριση όλου αυτού του κομματιού χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ανοίξει Storage Explorer ή να χτυπήσει χειροκίνητα τα APIs. PowerShell για management, να το κάνουμε εύκολο για τον διαχειριστή που γνωρίζει από Windows ή είναι κοντά στο PowerShell Core, εύκολο και για κάποιον που είναι προς το Linux. Κάνουμε abstract όλο το configuration layer, δεν τον νοιάζει τον administrator αν έχει από πίσω storage account, αν είναι table storage ή αν είναι κάτι άλλο. Και πάμε να δούμε το demo. Έχω και εγώ ένα resource group, ένα storage account, ένα function, application insights για τα functions και το πλάνο που τρέχει το function. Λοιπόν, αυτό είναι το storage account μου. Έχω πίνακες, ένα για τα domains. Εδώ έχω δύο domains, το δικό μου και ένα γνωστό spam test. Έχω τα hosts. Αυτοί είναι οι υποτιθέμενοι servers μου που είναι εκτεθειμένοι στο ίντερνετ και από τους οποίους φεύγει η αλληλογραφία προς το ίντερνετ. Και έχω και τα RBLs μου. Έχω αρκετά που είναι IP, που τα οποία περιέχουν IP διευθύνσεις και αρκετά τα οποία είναι domain για να κοιτάζω τα domains μου. Έχω λοιπόν και το function. Εντάξει, αυτό είναι κάποια στατιστικά για το πώς τρέχει. Τα functions είναι αυτά εδώ. Έχω επιλέξει να τα σπάσω θα μπορούσα να είναι πιο γκρουπαρισμένα, αλλά τα έσπασα ανά operation για να είναι πιο εύκολο σε κάποιον που το διαβάζει και δεν είναι τόσο κοντά στον dev κόσμο να διαβάσει τον κώδικα για να μην μπλεχτεί με πολλά if και switches και αν θα κάνω add, αν θα κάνω get, οτιδήποτε άλλο, είναι πιο εύκολο και επανάγνωστο. API keys, θα επανέλθω αργότερα. Δεν έχω κάποιο deployment slot. Κάνω κατευθείαν deploy στην παραγωγή, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό. Οπότε πάμε να δούμε στο Visual Studio. Εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι ο Postman. Αυτή είναι τη μορφή. Δεν είναι JavaScript, είναι με βάση το .NET. Αυτό είναι ένα κλασικό function. Και πάλι έχουμε τα γνωστά αρχεία εδώ, όπως περιγράψε και ο Πάρης, στα local settings, που έχουν storage account keys και διάφορες άλλες παραμέτρους που μπορούμε να θέλουμε να δώσουμε. Για παράδειγμα, εδώ έχω δώσει μια παραμέτρο για την παραλληλία
γιατί το DNS response μπορεί να πάρει κάποια ώρα και όταν έχεις να κοιτάξεις 50 λίστες, δεν μπορείς να περιμένεις μία-μία, το κάνεις πιο παράλληλα για να εξοικονομήσεις χρόνο. Και εδώ έχω το PowerShell module που έχω για να διαχειρίζομαι όλο αυτό το περιβάλλον. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κάνοντας ένα get, βλέπω τα domain μου. Μπορώ αντίστοιχα να δω και τα host μου. Πάρα πολύ ωραία. Και μπορώ να δω και τις λίστες μου. Αυτά που είναι ακριβώς το storage account. Αν έρθω και τρέξω το function check Azure RBL domain, κάνει DNS lookups από πίσω σε κάθε λίστα, μαζεύει την πληροφορία, την κάνει JSON και στην ουσία μου την γυρνάει σε ένα JSON format. Αυτό το JSON format το παρσάρω εγώ μετά μέσω PowerShell και το επιστρέφω σαν objects. Βλέπουμε εδώ ότι αυτό το domain είναι listed σε αυτή τη λίστα. Άρα μπορεί να έχουμε πρόβλημα, αν ήταν το domain μας φυσικά. Αντίστοιχα, μπορείς να κάνεις check και κάποιο host, αν βάλεις την IP. Αυτό είναι ένα known host που στέλνει spam, οπότε θα περιμένω να βγει σε αρκετές λίστες. Μάλλον εδώ είναι αυτό που λέει ότι πρέπει να ξυπνήσει λίγο. Ορίστε, να το εδώ. Είναι listed σε αρκετές. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Under the hood, αυτό που γίνεται είναι HTTP requests. Δηλαδή, στέλνω στο function μου, στα Azure functions που έχω εδώ, στο function app, στέλνω σε αυτό το function, το add host, κάποιες παραμέτρους για να μου κάνει add ένα host με όνομα και IP. Αν το στείλω αυτό, μου λέει ότι το έβαλε. Αν το κάνω get να δω τι υπάρχει, έρχεται ένα JSON όπου έχει έρθει και το host μου. Οπότε, στην ουσία, το parser καλεί τα μέσω HTTP, τα functions τα οποία τριγκάρονται και κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Τώρα, αυτό, το πιο εύκολος τρόπος για να το δει κάποιος είναι μέσα από ένα script. Αν τρέξεις σε ένα script, αυτό που βλέπετε εδώ, το Azure... Συγγνώμη, να κάνω ένα CD. Και βάλω εδώ την IP από ένα host. Ας πούμε ότι αυτό ήταν δικό μου host. Το έχω φτιάξει έτσι ώστε να είναι εύκολο να το καταλάβει κάποιο monitoring σύστημα. Θα μου επιστρέψει 0 αν δεν είμαι σε καμία λίστα, μείον κάτι αν κάτι δεν έχει πάει καλά, ή θα μου γυρίσει τον αριθμό από τις λίστες στις οποίες είμαι listed. Μου επιστρέφει 4, άρα σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είμαι σε 4 λίστες, οι οποίες είναι αυτές εδώ που βλέπετε το true. Άρα έτσι, βάζοντας το σε ένα σύστημα όπως ο SCOM, μπορείς να έχεις κάποια alerts και να ενημερώνονται κάποιοι administrators ή operators ότι κάτι δεν πάει καλά, κάποια κίνηση email πέρασε, είμαστε listed κάπου. Ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι η λίστα, μπορεί να έχουμε κάποιο impact και αντίστοιχα πρέπει να κινηθούν διαδικασίες για να γίνει το delisting από τη λίστα. Μιας και έχω λίγο χρόνο, θα ήθελα να δείξω και το integration που έχω με το Azure, με το DevOps στο Azure. Ας πούμε ότι πάω και κάνω μια αλλαγή και κάνω ένα push τον κώδικά μου. Λοιπόν, με το που θα κάνω sync στο Azure DevOps, αυτός θα κάνει build τον κώδικα, θα τρέξει ένα pipeline, θα κάνει build τον κώδικα, θα το κάνει deploy στο function app. Έχουμε εδώ το pipeline. Μάλλον δεν έκανα push στο σωστό repository.
Οπότε εδώ αρχίζει τώρα και κάνει τη διαδικασία. Είδε το commit που πέρασε. Είναι αυτό το commit εδώ που κάναμε μόλις τώρα. Και τρέχει το pipeline τα στάδια του ένα-ένα, ώστε να χτίσει να πάρει τον κώδικα, να τον χτίσει, να φτιάξει το zip αρχείο, να το κάνει push στο function app και αυτό στη συνέχεια να γίνει παραγωγικό. Εδώ θα μπορούσε να κάνει push τον κώδικα και deploy τον κώδικα σε ένα staging slot, να κάνουμε τις δοκιμές μας και μετά να κάνουμε ένα slot swap για να είμαστε πιο σίγουροι ότι όλα πάνε καλά και ότι δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Φυσικά μπορούμε να έχουμε και tests στο Azure DevOps για να δούμε ότι ο κώδικας όντως τρέχει όπως θέλουμε. Το πολύ σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι αν και αυτά τα functions είναι διαθέσιμα στο ίντερνετ, μπορούμε να τα περιορίσουμε και να τα κάνουμε διαθέσιμα μόνο από συγκεκριμένες IPs ή μόνο από συγκεκριμένα δίκτυα. Επίσης, για authentication χρησιμοποιούμε function keys. Εδώ τι έχω κάνει. Έχω βάλει κάποια κλειδιά όπως το postman και το password administrator, τα οποία επιτρέπουν πρόσβαση σε όλο το host, δηλαδή σε όλα τα functions μέσα σε αυτό το function app. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί να εκτελέσει οποιοδήποτε function θέλει. Για παράδειγμα, αν δείτε το postman, εδώ έχει μια παράμετρο code, η οποία έχει το κλειδί για το function app. Χωρίς αυτό είσαι unauthorized, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε να δώσουμε πρόσβαση στο monitoring εργαλείο να κάνει ό,τι θέλει, οπότε μπορούμε να έρθουμε και να πάμε στα functions και σε κάθε function να βάλουμε διαφορετικό κλειδί. Όπως ας πούμε στο check. Όταν θέλουμε να κάνουμε check ένα host, δεν θέλουμε να το κάνουν όλοι, να το κάνει και το monitoring, αλλά θέλουμε μόνο αυτοί. Οπότε στα function keys έχουμε ένα κλειδί το οποίο λέγεται monitoring. Οπότε αυτός που έχει το κλειδί μπορεί να τρέξει το function. Και μόνο αυτό. Κανένα άλλο function να μην μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Το ίδιο και με το storage account. Το έχουμε περιορίσει μόνο σε services από Azure, τα οποία είναι στην ουσία το function app μας που χρησιμοποιείται για να το διαχειριζόμαστε. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να δει το storage account από το ίντερνετ και να το καλέσει, ακόμα και αν έχει τα κλειδιά και το όνομά του, δεν μπορεί να το πειράξει, δεν έχει πρόσβαση να το πειράξει, για να είναι πιο secure. Αυτό είναι το demo. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις. Δεν βλέπω το χεράκι. Έχω μία. Μ' ακούσα, Χρήστο. Ναι. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ήταν πολύ ωραίο αυτό με τα κλειδιά per function, κλειδιά για όλους, έτσι, να κάνεις και το development και να μπορείς να περιορίσεις διαφορετικές προσβάσεις ανά function. Υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε και με το Azure Key Vault την όλη διαδικασία? Μπορείς να αποθηκεύσεις τα κλειδιά σου και σε Key Vault, αλλά το θέμα είναι ότι όταν θα κάνεις το request, κάτσε να ξανακάνω present, όταν θα κάνεις το request, μέσα από το PowerShell. Το PowerShell τρέχει τοπικά σε ένα account. Στο account, δηλαδή στο PC μου. Τι θα πάει να κάνει? Θα πάει να διαβάσει ένα... Χρειάζεται ένα κλειδί, το οποίο πρέπει να το βάλει πάνω στο request. Κάτσε να το βρω. Πρέπει να διαβάσει, δηλαδή, ένα αρχείο configuration έχω βάλει εδώ. Οπότε αυτό το κλειδί πρέπει να το έχεις τοπικά. Μπορείς εδώ να προσθέσεις μια μέθοδο και να καλέσεις το Key Vault με κάποιο account, αλλά θα πρέπει το account σου να υπάρχει στο Azure Active Directory και να έχει δικαίωμα να κάνει retrieve το κλειδί. Οπότε, ανάλογα με το account ή το group που είσαι και χρησιμοποιείς για να κάνεις retrieve το κλειδί από το Azure, γίνεται στο runtime, έρχεται το κλειδί, δεν είναι σε ένα configuration αρχείο, έρχεται στο runtime, το χρησιμοποιείς και κάνεις τη δουλειά σου. Λίγο συμπλοκό, αλλά πιο ασφαλές. Ναι, αλλά το σκεφτόμουν ότι αν έχεις διαφορετικές ομάδες που δουλεύουν πάνω στο συγκεκριμένο εργαλείο, μπορεί να θες να περιορίσεις και την πρόσβαση και στους developers ανά τμήμα ή αναλογική εντότητα, ανά chapter, πώς είναι οργανωμένη κάθε εταιρεία. Οπότε ίσως αυτό είναι αρκετά και ένα βήμα παραπάνω όσον αφορά την ασφάλεια, γιατί διαχειρίζονται κεντρικά όλα τα κλειδιά από κάπου αλλού. Φτιάξεις πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Στα functions και ανάλογα με το ρόλο και το function που μπορεί να έχει κάποιο. Ας πούμε, μπορεί να έχεις κάποιους admins που πρέπει να βλέπουν μόνο ποια είναι τα host. Δεν χρειάζεται να κάνουν remove ή να βλέπουν ή να προσθέτουν.
και μετά όλα αυτά τα κλειδιά να τα ομαδοποιήσεις στο key vault και μετά να εφαρμόσεις μία μέθοδο που να λέει ότι ξέρεις τι, logger στο key vault και φέρε μου ό,τι κλειδί έχω για αυτό και να διαλέγεις στο runtime το κλειδί σου και να το χρησιμοποιήσεις έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και μια δεύτερη ερώτηση. Η επιλογή που κάνετε για το Azure Storage Account, ώστε να το Table Storage στο Azure Storage, κατά κάποιο τρόπο, το κάνετε πιο πολύ από πλευράς κόστους ή ήσασταν OK με το performance, οπότε δεν χρειαζόταν κάτι πιο πολύπλοκο? Κοίταξε, από πλευράς κόστους είναι πολύ χαμηλό. Ναι, δηλαδή, είναι τίποτα σχέδιο. Να έχεις μια βάση τώρα ή κάποια άλλη μορφή βάση για να έχεις 5 records, 10 records, πόσα συστήματα έχεις front facing στο ίντερνετ. 10, 15, όσα και να είναι, δεν έχει νόημα να έχεις βάση για αυτά τα records. Το performance είναι αρκετά καλό. Αν σκεφτείς ότι τσεκάρεις κάθε λεπτό, κάθε 2 λεπτά, δεν χρειάζεται δηλαδή τόσο πολύ να κάνεις retrieve data ώστε να έχεις πρόβλημα. Χαμηλό κόστος, χαμηλό rate κίνησης, μας καλύπτει. Azure Functions consumption μοντέλο. Οι κλήσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Αν να το αφήσεις δηλαδή και δεν το διαχειρίζεσαι κάπως και τρέχει μία φορά το λεπτό, κάνει μία κλήση το λεπτό. Οπότε είναι τζάμπα. Είναι τζάμπα. Δεν έχει κάποια χρέωση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσέχαμε το RBL κομμάτι στην υποδομή αυτή. Υπάρχουν services που το κάνουν αυτό στο ίντερνετ, αλλά πόσο εύκολα μπορείς να τα κάνεις integrate με ένα on-premises monitoring εργαλείο. Τα μόντερνα εργαλεία κοιτάζουν HTTP, οπότε ήταν πολύ εύκολο να το υλοποιήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία η παρουσίαση. Κάποια άλλη ερώτηση από κάποιον? Δυστυχώς πίτσες δεν θα έχουμε αυτό το meeting. Αυτές περιμέναμε. Εκτός άμα, Νίκο, μήπως πας να ανοίξεις το μαγαζί, ρε, να μοιράσεις πίτσες πάνω στο στήλι μόλις μαγαζό. Έχεις δίκιο. Ξεκινάω σε 10 λεπτά τα λεπτά. Α, οπότε να περιμένουμε, 10 λεπτά είναι, δεν είναι. Κοντά είναι. Να πεταχτούμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Να είστε καλά. Χάρηκα και εγώ που σας ξαναείδα. Νομίζω θα πούμε καλό καλοκαίρι μετά από αυτό το meeting. Νομίζω θα ξαναγυρίσουμε το Σεπτέμβρη. Ο καιρός έχει ζεστάνει αρκετά πλέον. Να πούμε καλές διακοπές. Καλές διακοπές σε όλους, να περάσετε καλά. Να είστε ασφαλείς με τις οικογένειές σας. Ό,τι καλύτερο. Και ραντεβού από Σεπτέμβρη. Καλό καλοκαίρι, guys. Καλό καλοκαίρι. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, φαίνομαι. Λοιπόν, χαιρετώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε. Bye bye. Bye bye. Αφού άνοιξα το όλοι, γεια σας και από μένα, παιδιά.